Η Παγκύπρια έρευνα έχει ολοκληρωθεί ανάμεσα στους συμπολίτες μας σχετικά με το θέμα της ευθανασίας. Ήταν μια έρευνα η οποία έγινε με στρωματοποιημένη δειγματοληψία και οι συμπολίτες μας έχουν ερωτηθεί να καταθέσουν τις γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις τους γύρω από το θέμα της ευθανασίας. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα, 6 στους 10, δήλωσαν ότι συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν με την νομιμοποίηση της ευθανασίας ή της υποβοηθούμενος από το γιατρό ευθανασίας. 6 στους 10 από τους συμμετέχοντες δήλωσε ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί ότι οι συνανθρώποι μας έχουν δικαίωμα να επιλέξουν το θάνατο μέσω της ευθανασίας. 8 στους 10, 80% των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να το έχει κάποιος στην περίπτωση ανίατης και βασανιστικής χρόνιας αρρώστιας ή όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια και οι επιλογές για ανακούφιση του πόνου. 5 στους 10, σχεδόν 50%, δήλωσε ότι έχουν κάποιες γνώσεις για το θέμα της ευθανασίας που μας καταδεικνύει ότι οι συμπολίτες μας έχουν ευαισθητοποιηθεί γύρω από το θέμα αυτό, ενώ ένα ποσοστό 20%, 2 στους 10, 1 στους 5, δήλωσε ότι έχει ακριβείς γνώσεις. Η πλειοψηφία επίσης των συμμετεχόντων μέσα από την έρευνα, 64%, συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί ότι έφτασε η ώρα για να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο γύρω από την ευθανασία στην Κύπρο και αυτό θα ήταν αποδεκτό. Επίσης, στην περίπτωση που ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες που η ευθανασία ήταν κοινωνικά και ιατρικά αποδεκτή και νομικά επιτρεπόμενη στην Κύπρο, η πλειοψηφία, 50%, δήλωσε ότι συμφωνούσε εάν κάποιος συγγενικό τους πρόσωπο επέλεγε να βάλει τέλος στη ζωή του μέσω αυτής της διαδικασίας. Μέσα από αυτά τα αποτελέσματα είναι πιο πολλές οι ερωτήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι η κοινωνία της Κύπρου έχει ευαισθητοποιηθεί γύρω από το θέμα της ευθανασίας και στέλνει ένα μήνυμα στην πολιτεία για να ίσως για μια πιθανή θεσμοθέτηση και νομοποίηση του θέματος της ευθανασίας. Αφού κλαστήκαμε μέσα από την Παγκύπρια έρευνα τον παλμό της κοινωνίας και μεταφέραμε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της οποίας η πρόεδρος Ειρήνη Χαλαμπίδου την ευχαριστώ θερμά για την εξαιρετική συνεργασία, ώστε να αξιοποιηθούν αυτά τα αποτελέσματα με απότερο σκοπό να προχωρήσει η Επιτροπή σε ένα προσχέδιο νόμου γύρω από το θέμα της ευθανασίας. Σας ευχαριστώ. Τώρα να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος. Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου τους τελευταίους μήνες μας έχει απασχολήσει το θέμα της ευθανασίας. Σήμερα κυκλοφορεί η επίσημη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία η γνώμη είναι ομόφωνη και τοποθετείται θετικά υπέρ της νομιμοποίησης του θέματος της ευθανασίας. Η Επιτροπή ομόφωνα τοποθετείται θετικά υπέρ της εκούσιας ευθανασίας, που στην καρδιά αυτής της όλης διαδικασίας είναι η έγκυρη και ενημερωμένη συγκατάθεση του ασθενή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη γραπτή και συγκατάθεση του ασθενή γύρω από αυτό το πολύ ευαίσθητο και πολυσύνθετο θέμα, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και υπό αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας που πάσχει από ανίατη αρρώστια. Είναι σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Και να επαναλάβω ότι η νομιμοποίηση και θεσμοθέτηση του θέματος της ευθανασίας δεν αποτελεί υποκατάστατο μιας αποτελεσματικής ανακουφιστικής φροντίδας που το κράτος και η πολιτεία είναι υπόχρεο να παρέχει στους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέσα στα πλαίσια αυτά της έρευνας,
Εντοπίσατε και παιδιά με ανία την ασθένεια? Πολύ καλή, πολύ καλή ερώτηση, απλώς λόγω χρόνου. Μέσα στην έρευνα την οποία θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας, υπήρχαν και ερωτήσεις. Τι θα λέγατε, θα συμφωνούσατε εάν το θέμα της ευθανασίας εφαρμοστεί σε παιδιά άνω το 12? Ένα ποσοστό, ένα στους 5, δήλωσε ότι θα το σκεφτόταν υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Οπότε αγγίξαμε το θέμα των παιδιών πάνω από 12 και αυτά. Και τα ίδια τα παιδιά? Όχι, όχι, όχι. Οι συμμετέχοντες ήταν ανά το Παγκύπριο, συμπολίτες μας, πάνω των 18 ετών. Δεν αγγίξαμε, διότι άμα το σκεφτείτε είναι ο γονέας, θέλουμε γονική συγκατάθεση για να συμμετέχουν παιδιά στην έρευνα. Αλλά προβληματίζει το θέμα της ευθανασίας στα παιδιά. Αντιλαμβάνομαι όμως, όπως θα σας πει και η κυρία Πρόεδρος, ότι το νομοσχέδιο που θα καταρτιστεί δεν θα αφορά τα παιδιά. Αλλά να δώσω τον λόγο. Η θέση της Εθνικής Επιτροπής. Όχι, πέρασε μετά την έρευνα. Και βεβαίως, και βεβαίως. Και βεβαίως. Στηριχτήκαμε στην έρευνα. Είναι 750 άτομα ανά το Παγκύπριο, στρωματοποιημένη δειγματοληψία από όλες τις πόλεις και από όλα τα κοινωνικά στρώματα και μορφωτικά επίπεδα. Και ταυτόχρονα έχει ολοκληρωθεί η έρευνα ανάμεσα στα μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και η έρευνα ανάμεσα στα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών Κύπρου. Οπότε έγιναν τρεις έρευνες γύρω από αυτό το θέμα και η γνώμη της Επιτροπής Βιοηθικής έχει στηριχτεί, εκτός από επιστημονικά δεδομένα, έχει στηριχτεί και στα δεδομένα που έχουν βγει μέσα από τις έρευνες αυτές. Και στην καρδιά της συζήτησης είναι ότι είναι το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπή θάνατο ή την υποχρέωση σε μία επώδυνη διαβίωση. Αυτό κρατήσαμε σαν Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και αυτό διαπερνούμε και μεταφέρουμε μέσα από τη γνώμη μας. Ότι έφτασε η ώρα να αναγνωριστεί το δικαίωμα της επιλογής. Όχι έρευνα, η άποψη να λέτε. Ναι, η λίστα σε την έρευνα. Όχι, ξεκάθαρα ακόμα μία φορά. Συγγνώμη να το διευκρινίσω. Όχι, ένα λεπτό. Έχει γνώμη. Λέγεται γνώμη όταν αναφέρουμε. Δεν αναφέρουμε στη γνώμη μου. Αναφέρουμε στη γνώμη της. Αναφέρομαι στη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου που κυκλοφορεί σήμερα γύρω από αυτό το ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας που στηρίζεται στην εκούσια συγκατάθεση, στηρίζεται σε πολύ αυστηρές ασφαλιστικές δικλίδες, αναπτύσσει το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, ταυτόχρονα στηρίζεται στο σεβασμό και στην αξιοπρέπεια του συνανθρώπου μας που έχει καταληκτική πορεία. Αυτό είναι το μήνυμα. Και ότι έφτασε η ώρα να αφουγκραστούμε με ευμενή αυτιά το συμπολίτη μας που είναι στο κρεβάτι του πόνου.